Μένουν να αποφασιστεί και να δουν τις λεπτομέρειες. Θα γίνει το προσωπικό μου, πια δεν μπορώ να πάει πίσω. Και θα γίνει για τον εξάπλο λόγο. Δεν ήταν η μόνη λογική πρόταση. Εγώ απορώ τότε πώς ο κύριος Τσίπρας, πώς τον παρασύρουν αυτόν τον άνθρωπο οι συνεργάτες του και βγήκε τόσο εναντίον του προσωπικού εμβολιασμού, όταν οι χώρες που το υποστηρίζουν αφανδόν, όπως η Ελλάδα που το πρότεινε πρώτη. Είναι τουριστικές χώρες. Σωστό, αυτό είναι σωστό. Δηλαδή πρέπει να είσαι πρόσωπο τελείως ανενημέρωτος για να εκπροσωπεί μια τουριστική χώρα και να βρει κοντά στον προσωπικό εμβολιασμό. Αυτές που δεν τα θέλουν. Είναι οι μη τουριστικές χώρες. Ναι, σωστό. Γιατί φοβούνται μην γίνει μια διάκριση μεταξύ των συμπολιτών τους και τα λοιπά. Να ρωτήσω κάτι, μια και λέμε για την εστίαση. Πως πάρα πολλοί οι γνωστές, πολύ συγκεκριμένες δυνάμεις θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους σε αυτή τη φάση η Ελλάδα να πάει ως... και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να πετύχουν αυτό το σκοπό. Αυτό που θέλουν είναι η Ελλάδα να φτάσει, αν είναι δυνατόν, στις 25.000 κρούσματα την ημέρα. Να φτάσει στις 2.500 νεκρούς την ημέρα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μπορεί να σου φαίνεται υπερβολικό, μπορεί να σου φαίνεται περίεργο. Μπορεί να λες, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, όχι τόσο. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ο στόχος. Η Ελλάδα να πτωχεύσει, να μην τα πάει καλά. Να κλείσουν τα πάντα. Να βγει ο κόσμος να ζητάει ψωμί να φάει. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν έχουν άλλο λόγο ύπαρξης. Σε μια κανονική χώρα δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να υπάρχουν. Όχι γιατί δεν τους θέλει η χώρα. Γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν μια κανονικότητα. Γιατί στην κανονικότητα ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνες. Και κυρίως, να παράγει. Από όλους αυτούς που γνωρίζετε, που γνωρίζουμε όλοι, χρονάκια ολόκληρα, τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, χρόνια ολόκληρα, πόσοι από αυτούς μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν κάνει μια στάλας δουλειά? Πόσοι, ελάχιστοι. Για να γυρίσω στο Βαρουφάκι, πόσα λεφτά.